Καλό απόγευμα σε όλους. Ξέρω ότι η ώρα είναι αρκετά περασμένη. Ξεφύγαμε για το πρόγραμμα, γι' αυτό εγώ θα προσπαθήσω, θα περιορίσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να είμαι αρκετά πιο σύντομος από ό,τι είχα προγραμματίσει να κάνω την εισήγηση. Ξεκινώντας λοιπόν θέλω να σας ότι όπως ίσως είναι γνωστό στους περισσότερους, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία, θα έλεγα, στον τομέα της έρευνας για την ασφάλεια και στην άντληση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του προγράμματος FP7 για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, το ΚΕΜΕΑ είχε την τύχη ή, αν θέλετε, πέτυχε μέσα από την προσπάθειά του να υλοποιεί, να του ανατεθούν, βέβαια μέσα από το πρόγραμμα συνεργασία, η υλοποίηση 24 ερευνητικών προγραμμάτων για τον τομέα της ασφάλειας. Είναι ένας σημαντικός αριθμός και αυτός ο αριθμός των 24 προγραμμάτων με την τελευταία αξιολόγηση που έγινε και γνωστοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου Φλεβάρι, ανήλθε στα 34 συνολικά. Ήδη τα 24, κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί, τα περισσότερα υλοποιούνται, ενώ τα 10 που αξιολογήθηκαν θετικά στην τελευταία πρόσκληση και αξιολόγηση θα ξεκινήσουν προσεχώς. Πέτυχε το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας να έχει συμμετοχή σε όλες τις θεματικές ενότητες που σήμερα απασχολούν τον τομέα της ασφάλειας. Οργανωμένο έγκλημα, επιτήρηση των συνόρων, θέματα μετανάστευσης, θέματα τρομοκρατίας, σχεδόν και προστασία κρίσιμων υποδομών. Κανένας τομέας δεν είναι έξω από τα έργα τα οποία συμμετέχει στο ΚΕΜΕΑ. Οι συνεργάτες μου θα σας παρουσιάσουν αμέσως μετά βασικές θεματικές ενότητες και κάποια έργα ερευνητικά τα οποία μπορώ να χαρακτηρίσω ως προγράμματα πιλότους για τον τομέα της ασφάλειας, κεντρικά έργα, όπως επίσης θα σας παρουσιάσουμε και την ιδέα την οποία προετοιμάζει το ΚΕΜΕΑ και προσεχώς σε ημερίδα ή σε κάποιες ημερίδες θα περάσει προς την αγορά στην περιοχή της ασφάλειας τους ενδιαφερόμενους, έτσι ώστε να δούμε συνολικά αυτό που όλοι οι ομιλητές προηγούμενοι αναγνώρισαν ως αναγκαιότητα, το πώς δηλαδή συντονισμένα η χώρα, οι φορείς που εκπροσωπούν την ασφάλεια, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και η ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα, θα προετοιμαστεί για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, το ΚΕΜΕΑ προετοιμάζεται, έχει μια ιδέα κατά τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια, τον ΙΟΣ, στο πλαίσιο του, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μας τον παρουσιάσει τόσο για τη λειτουργία του, όσο και για τον ρόλο του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο CEO, ο κύριος Λουίτζι Ρεμπούφι, ο οποίος έχουμε την εξαιρετική χαρά και θα έλεγα και τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίους είχαν την ιδέα να υποβάλουν την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια, στο πλαίσιο του οποίου το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας είναι από τα ιδρυτικά μέλη και έχει την τιμή να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λουίτζι, έχεις το λόγο. Thank you, Vasilis. Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased to be here with you also this year. It was a couple of years I was not coming to this conference. Situation is, let's say, how the Englishmen say, interesting in Greece, not to say the least. I've prepared the presentation for today, which it's very much from, let's say, the scene from Brussels. So I tried to, while I had a discussion yesterday with my colleagues here, I tried to maybe to adapt it a little bit more to
to what are the needs, what are the feeling I had in coming here this time. And I'm just thinking that that Greece will have the presidency of the European Union in the first semester of 2014. That's a real chance you will have. And I'm sure you are preparing already today. That will be a transition period from the present Commission, the present FP, which is, for the translator, is a framework program, means. And the future Commission, the future Parliament. And actually will be a period where hopefully we will move out of the crisis. So Greece will have the opportunity somehow to make this transition from the past to the future. I hope you will take this chance. Because to make this transition, I think you don't have only to survive to the crisis, but you have to propose something to grow. And research and innovation can give you an opportunity for doing this. Now, let's go to the... I try to put in a perspective what I'm going to say. Now, just a quick situation of European Organization for Security. It's an organization which is dealing with all the different aspect of security. We are today 42 members from 13 countries. You see here the different the logos of the member, and we have of course from Greece we have Hellenic Aerospace Industries and Chemea as a member. So Greece is represented very well, and we are very active in Brussels in providing advice to the Parliament and to the Commission on future work, but also in we are cooperating also with Chemea, for instance, in this certain research project. Concerning now, I've been asked to talk about FP7, which is the in FP7 the European Security Research Program. This is going to end in the period in the coming year, because there are already 182 projects which have been launched, and more to come for the last call which have under implementation. So there are a lot of activity which has been done, and these projects are under different security missions, which are, you see, security of the citizens, infrastructure, surveillance of border, the crisis management, and other cross-cutting missions. So this is what is happening today, still for, let me say, a few years more till this project are running. What I would like here to share with you some consideration on strengths and weaknesses of this research, and let's see what we are discussing, what we are building for the future. So maybe to see also for you if there will be opportunity or interest for Greece to further participate in this research. The activity which has started in this framework program 7 for security research has been very useful, because this has helped structuring the European market with increasing cooperation with the countries. Yet we still see that the market is fragmented and efforts are still, let's say, scattered, because we don't have a global approach yet. We still see that we identified certain needs, but we don't have an harmonization across Europe of the different needs, across the different countries. We still see that it takes too long to implement the project. And when we reach some results, these results maybe are becoming obsolete because we took too much time. And when the results maybe, and when the project starts, maybe the industry
too busy in something else, and they don't have any more the resources to manage this project. And so we are developing new technologies, new solutions for evolving threats. But one of the problems we have seen is that research results still remain a low TRL. TRL is a technology readiness level, so it remains quite far from the market. And what we need to increase the competitiveness is to go to reach the market and possibly export, of course. As I said, there are many projects implemented, but we have built, from my point of view, only the building bricks. We still miss the plan of the house. And this is not our fault, I would say, but simply because Europe is growing. Only recently, we have some policies, security policies, which have been defined. And take, for instance, the very recent European cybersecurity strategy. So only today, only since the 7th of February of this year, we have a European cybersecurity policy. And now we can really build with this plan of the house. And the last point is that there is a security industrial policy for increased competitiveness, but still the action are very slow to start in this field. So now let's look at the future. This is the past, this is some criticism on the past, but look at the future. We are preparing today what is called the Horizon 2020 program for the period 2014-2020. And in this major program for research of the European Commission, where something like 80 billion euro have been asked by the Commission, there is one part which is security research. How much will be the budget for security research is still not known. We will go from 1.4 billion to maybe, hopefully, 2 billion euro for security research. That would be nice, but also there is a crisis. This budget is under discussion by the Troika, the Parliament, the Council and the Commission. They're also discussing the rule and regulation and discussing also the content. So we will move from the missions I showed you before to some 8 or 9 new areas. Some which are already known, which have been in the past, those in red, and some in blue which are new, like the cybersecurity, the societal dimension, the privacy issues, the data protection issues, and so on. There is a strong strength on standardization, supporting standardization, which is good. And also, what's something very interesting for this conference is the link between the internal and external security policies, which is very close to finding and developing better the synergies between the civilian and the military capabilities and technologies. So when you see this, this is just to give you a general view of what is under discussion in Brussels. Let's see also what can be done from the Greek point of view, at least from what I understood, quote, the Greek point of view in this situation now. I think that there could be two different positions. One, let's say, internally in Greece, and one looking at what could be an external market for export. First of all, I would say what could be interesting is to strengthen, first of all, your internal understanding, the cooperation. And I think that the idea which has been discussed already in the past, and it is already ongoing in other countries, the one which is of creating a national security strategy and also supporting the national security by a national security platform, that could be very useful for not only for the administration but also for the competitiveness of the companies which are working in the country. And this is, I just give an example, I work in Brussels but I live in Paris, and I know that France is working very hardly with all the different public and private
actors to build up such kind of platform to increase competitiveness in France. And I think that there is an opportunity here in Greece also to get things together, maybe with the support of Chemea, I don't know. But there is something which is, let me say, at no cost, but we could really bring you a major advantage having a common position, a common view for the future. And then the second point for me is more on the how Greece could develop. And I see, for instance, taking simply this slide, there are two new areas which could really provide some interesting opportunity for development, not only because there will be a non-negligible amount of money, but also because I think that you do have the competence in Greece. And one is the cybersecurity aspect, and the other one is the what is called the CIVMIL, or the link between internal and external security policies. So this is just my feeling, my suggestion of what could happen in the future, but linked to Greece. But then you have to develop your policy, you have to develop your tactics, how to link. But simply, my message is that there will be some interesting money available in Brussels for research innovation, but also for deployment. There is a new organization at the Commission for Internal Security Fund, which is an evolution of the External Border Funds. There will be a new strategy. As I said, there are new policies which need to be supported and implemented at European level. So I think you do have opportunities, not looking at your internal budget, which is suffering these days, but simply looking at the budget which is coming from Brussels. And now, in the presentation that you will see, I don't want to go all through all the presentation because probably it's too long, but just to have a few hints. I will leave it anyway, you will find, I'm supposing, in the what will be published by the organizer. One point that it's very important for me is that research and innovation should not be taken as a self-standing issue. It should be something which is inserted in what I called here an end-to-end approach. You have to consider the investment of research like really leading to the market, better understanding first the operational needs, not only at national level, but at European level. And we are working this with the Commission, we are working this with the different agencies. We heard last week at the conference we organized in Brussels, and there was one representative there from Greece, where we have seen that the Commission is going to give some money, probably non-negligible money, to, for instance, to Frontex, to the agencies, for managing research in a way that is closer to the operational needs. This is fundamental for the industry, because at last we will have the opportunity, industry will have the opportunity to better invest in something for which you will have a return in the future, hopefully. And this is a very, very important point. Otherwise, we build up, once again, bricks without knowing what is the plan of the house. And then we will develop, once we did it, the research is developed, we will have the opportunity of having some test and validation projects, some certification process, and a link to all this, the standardization procedure. And I think this will create what we call European reference, which will be good for your country, but we also good for export, not only in Europe, but outside Europe. And with this, we will somehow close the circle. I simplified a little bit. I know it's not that easy, but at least. That's to give you an idea of what we try to push in Brussels, also via my organization. And I think that we are reaching an increased level of maturity from the Commission, but also from the Parliament. I would like now here very quickly go through this
some recommendation we are given to the Commission. It's a paper we have produced recently, and you will find it in our website. Simply to say that in Horizon 2020 has to provide answer to political, societal, economic challenges. This is very nice in Brussels. They say it's politically correct. But in few words, it means that you have not only to think at the different issues by the politicians, but also, and what is stressed by but from our point of view, also at the economic challenges. It's not because we make some privacy by design, new privacy by design solution, or we supply to the public administration of a certain country that we will solve economic challenges from our companies, from our industry. The second point is the support to threat evolution and perception of new challenges. This is somehow what I said already before. So we continue in the research in the activity already launched in the previous framework program. For instance, on border control, on protection of the infrastructure, on crisis management. But we also have to tackle the new challenges, cyber security, the internal and external security, and there's something also we're promoting, which is the security of smart cities, urban security, also called. The third point, I have six, so wouldn't be that long. The third point is that we have to define harmonized operational requirements. I already said that before. For me, it's a very, very important point to trace the path and see where we go. And for this reason, we need to, the Commission especially, together with the with representatives from member states, but also from the private sector, have to have a better get together and defining what could be some harmonized need across Europe. And for this, as I said before already, if there are organizations like EOS at European level or organization at national level from whatever kind of platform you could have, this could be of great help in defining the way. The fourth point is how you make this research. Until now, we have made somehow research in the first two, as announced there in the first two points, the fundamental research, which is made mainly by research centers, by universities, which will always continue, which is normal. Then you will have the second point, which is somehow the self-standing research project. And once again, this is what we have done in the past. We have identified the need. Oh, we do research there, but we don't put this bricks in a wider perspective. And the third point is what we have to do now. We have to put this in a roadmap to better build up, as I said before, the house. And maybe in certain areas, like could be maritime surveillance, cybersecurity, but also maybe other areas that we are under discussion, we could develop a main European program, like the one probably you know, we have already in the aviation sector, which is, for instance, Single Sky, where we have a vision, we put resources, and we develop a full program around these objectives. And this will really give a chance for all of us to increase our competitiveness, it's not just doing as usual. Because doing as usual, I'm sorry, is not increasing competitiveness. And the fifth point is concerning the new instruments, which are already considered under discussion in Horizon 2020, which is linked to standardization. I already mentioned that, the creation of new European references with certification at European level, not only at national level, and a scheme which is very interesting, which is proposed by the Commission, if they will manage to implement it successfully, which is pre-commercial procurement, which will bring technology from low technology readiness level to
close as possible to the market. The Commission will give money to, let's say, the public administration, to the user, to make this kind of pre-commercial procurement where the public administration will have the opportunity to test, validate new solutions, and then, if suitable, also in the future, to purchase them, why not, also with European money. And the last point is, of course, also linked to the budget. There is a need for a sufficient level of funding, and we said that also user, when participating in a research project, should be funded sufficiently. We say 100%. That, and at last, that the budget should be somehow proportional to the risk, the impacts, the political importance, but also to the market size that we have in Europe, because this is not happening today yet. And for this reason, we are somehow asking for a budget of the order of 400 million euro per year in this, during 7 years. This is, gives you an idea of what would be the need to support these different needs. So, thank you very much for your having listened to me. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρεμπούφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση, η οποία αναφέρθηκε σε όλα τα σημεία της ευρωπαϊκής προσπάθειας, θα έλεγα, για την έρευνα στον τομέα της ασφαλείας, για την πολύ συνοπτική παρουσίαση που κάνατε στον Ευρωπαϊκό, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια, για την πολύ συνοπτική αποτίμηση, θα έλεγα, για το FP7 και την παρουσίαση της προοπτικής του Horizon 2020. Κρατάω ως ένα ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος από την παρουσίασή σας, τη συμβουλή σας, να αποκτήσουμε την κοινή αντίληψη, την εθνική αντίληψη, θα έλεγα, για την ασφάλεια, για την έρευνα για την ασφάλεια εν ώψη του Horizon 2020. Ήδη το ΚΕΜΕ έχει προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και στο μέτρο και το βαθμό που το αναλογεί ως και εκ του θεσμικού του ρόλου, θα αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να φέρει όλους τους παράγοντες κοντά, έτσι ώστε να υλοποιηθεί. Άλλωστε το παράδειγμα του ΕΟΣ είναι ζωντανό και πετυχημένο. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και πάρα πολύ μερικές φορές. Τα καλά παραδείγματα αν ακολουθούμε, νομίζω θα πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο οποίος θα παρουσιάσει πολύ συνοπτικά αυτή την ιδέα για την προσέγγιση, θα έλεγα, για την ιδέα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας για την εθνική πλατφόρμα, ας λέγαμε, την προετοιμασία για την ασφάλεια, θα την παρουσιάσει ο Γιώργος Ολιβεντάκης, ο συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και ένας από τους βασικότερους συντελεστές σε αυτή την προσπάθεια για την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας. Κύριε Λεβεντάκη, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, ο Διευθυντής προηγουμένως το ονόμασε μία πρωτοβουλία, μία ιδέα. Ο κύριος Ρεμπούφη το ανέφερε ως National Security Platform, Εθνική Πλατφόρμα Ασφάλειας. Υπάρχει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο που τρέχει αρκετά. Κάποιοι άλλοι του έχουν δώσει την ονομασία και υλοποιούν αυτές τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις μέσα από τα cluster, Cluster for Security, συστάδες για τη θεματική ενότητα της ασφάλειας. Εμείς προς το παρόν θα το πούμε ως μια πρωτοβουλία, ως μια ιδέα που θέλουμε να αναπτύξουμε και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή φορείς που ασχολούνται με τον α ή β τρόπο με το ευρύτερο θεματικό πεδίο της ασφάλειας και προστασίας. Okay. Το ενδιαφέρον για τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας του πολίτη
αυξάνονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και η αντιμετώπιση τους αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, οι ανάγκες της χώρας μας στη συγκεκριμένη περιοχή, εσωτερική ασφάλεια, επιτήρηση και προστασία των συνόρων, κυβερνοασφάλεια, καταπολέμηση τρομοκρατίας, πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιτάσσουν μια συστηματική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση τους, τόσο από την πλευρά της πολιτείας, όσο και από τους άλλους εμπλεκόμενους, παύλα, ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα τέτοιο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα εξασφαλίζεται η συνεργασία της ερευνητικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της βιομηχανίας, των επιχειρησιακών φορέων, των εμπλεκομένων υπηρεσιών, τελικών χρηστών, των εκπροσώπων των πολιτικών φορέων και οργανισμών της δημόσιας διοίκησης, στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής και της αγοράς ασφάλειας, είναι ανάγκη να συνδεθεί άρρηκτα με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού, ο οποίος θα αξιοποιήσει πλήρως την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη δυναμική όλων αυτών των φορέων που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή πολιτικών, στρατηγικών, τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας ασφάλειας. Το κομμάτι της ασφάλειας είναι μία αναπτυσσόμενη αγορά. Είναι μία αγορά όπου συνέχεια αναπτύσσεται τόσο στην Ευρώπη, θα δούμε και στο επόμενο slide, όσο και στην Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Να δούμε και τα στοιχεία από την ICAP για την Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα αναπτυσσόμενο κομμάτι. Το θέμα είναι πώς περιπτώσεις σαν αυτές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, λεγόμενες περιπτώσεις success stories, όπως αναφέρθηκε από την Onyx ή από τη Theon Electronics, όπου ενδεχομένως, λέω, αποτελούν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις επιτυχίας, πώς όλοι μαζί μπορούμε να συνδράμουμε, να αλληλεπιδράσουμε και να λειτουργήσουμε ταυτόχρονα με συνέργειες, έτσι ώστε αυτές οι επιτυχίες να αυξηθούν και να πολλαπλασιαστούν στο μέλλον. Και ένα πολύ ωραίο εργαλείο για να γίνει αυτό θα μπορέσει να είναι το Horizon 2020. Έτσι λοιπόν, η νέα στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οριοθέτησε τις κοινές προσκλήσεις και τις απειλές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη το επόμενο διάστημα. Κάποιες από αυτές νομίζω τις παρουσίασε με μεγάλη λεπτομέρεια ο κύριος Ρεμπούφη. Η νέα αυτή λοιπόν στρατηγική ορίζει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο ασφάλειας, το οποίο συνίσταται στην χρήση κοινών εργαλείων και μηχανισμών που στοχεύουν στη δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Το ευρωπαϊκό μοντέλο ασφάλειας αποσκοπεί σε μια πολιτική που είναι μάλλον προληπτική παρά κατασταλτική, ενώ γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στην καινοτομία και στην εκπαίδευση. Η συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην περιοχή της ασφάλειας στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο, στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το οποίο τελειώνει το 2013, κινήθηκε σε αξιοσημείωτα επίπεδα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως επιτυχής, ιδιαίτερα στο κομμάτι του ICT, αλλά και στο κομμάτι της ασφάλειας, του security. Παρόλα αυτά όμως, δεν κατέστη δυνατή μια συλλογική, μια ενιαία προσέγγιση για τον ευρωπαϊκό στρατηγικό οδικό χάρτη, έτσι ώστε να κατανοήσει τις αλεξαρτήσεις καθώς και τις διαλειτουργικές προϋποθέσεις που το συνθέτουν. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μια σημαντική πτυχή επιστημονικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και ένα σημαντικό δυναμικό ελληνικών φορέων, το οποίο όμως τελικά παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο λόγω της έλλειψης συντονισμού στόχων και προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο. Ποιοι είναι αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς, τους αναφέραμε και προηγουμένως, είναι επιχειρήσεις, είναι η βιομηχανία,
είναι μεγάλες ή μικρότερες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, είναι τελικοί χρήστες, είναι τεχνολογικοί φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, λειτουργεί κρίσιμων υποδομών και βέβαια οι δημόσιοι φορείς που έχουν τέτοιο αντίστοιχο αντικείμενο, οι τελικοί χρήστες, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, πολιτική προστασία κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν, μια συστηματική προσέγγιση στον χώρο της έρευνας και τεχνολογίας, στην περιοχή της ασφάλειας, καθώς και ενός σαφούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων που ανέφερα προηγουμένως, δημιουργεί μια ανάγκη για μια κοινή κατανόηση. Κοινή κατανόηση μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της βιομηχανίας και των τελικών χρηστών, η οποία θα στοχεύει στην ενθάρρυνση και στην υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων και συνεργασίας και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα τεχνολογίας και ασφάλειας. Σύμφωνα λοιπόν με τις θεματικές προτεραιότητες, τις οποίες αναφέρθηκαν και προηγουμένως, και έτσι όπως έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έτσι και όπως χαρακτηρίζονται σε εθνικό επίπεδο, τομείς ενδιαφέροντος είναι η προστασία θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, η πολιτική προστασία και διαχείριση κρίσεων, η προστασία των κρίσιμων υποδομών και των υπηρεσιών, η κυβερνοασφάλεια, η ανθεκτικότητα των δικτύων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και βεβαίως το κομμάτι της αντικλιματικής πολιτικής. Έτσι λοιπόν, για να προχωρήσω στο συγκεκριμένο κομμάτι αυτό που λέμε μία ιδέα, μία πρόταση την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας και θέλουμε σίγουρα την αρρωγή και την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων στον χώρο της ασφάλειας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, έχοντας και θεσμικό ρόλο στην δημιουργία και στη χάραξη πολιτικής ασφάλειας ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου, έχοντας αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη για περαιτέρω προώθηση μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στον χώρο της ασφάλειας, καθώς και να λειτουργήσει ως ένας φορέας αρρωγός σε ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ όλων αυτών των φορέων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, προτίθεται να αναλάβει αυτή την σχετική πρωτοβουλία. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αποκτηθεί κοινή αίσθηση, να κατανοηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι επιχειρησιακές ανάγκες, οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και οι συνέργειες που απαιτούνται στον χώρο της ασφάλειας, όπως αυτές διαμορφώνονται στην Ελλάδα, σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την περίοδο της κρίσης, και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον συνεργασίας για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η βασική λοιπόν διάσταση της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των συμμετεχόντων φορέων στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και από την άλλη πλευρά των πραγματικών επιχειρησιακών, υπηρεσιακών αναγκών των τελικών χρηστών, ούτως ώστε να εντοπίζονται οι θεματικές ενότητες, οι περιοχές με το μεγαλύτερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον και τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, τόσο για την αγορά όσο και για το χώρο της ασφάλειας. Έτσι, οι προτεραιότητες λοιπόν συνοψίζονται στους παρακάτω τομείς που ενδεικτικά θα αναφέρω αυτής της πρωτοβουλίας. Η στόχη λοιπόν είναι η δημιουργία μιας εθνικής πολιτικής για την έρευνα, για την ασφάλεια, με τον καθορισμό των κατάλληλων στρατηγικών. Η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας. Η δημιουργία ενός πολυδιάστατου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, επιχειρησιακών φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών. Η αξιολόγηση μεθόδων και την διερεύνηση πρακτικών για την προώθηση όλων αυτών των προϊόντων, τόσο στην Ελλάδα, αλλά όσο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παροχή, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο και αναγκαίο, εξειδικευμένων υπηρεσιών διακλαδικής φύσεως και η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της ασφάλειας. Έτσι, τελειώνοντας, θέλω να πω
και να αναφέρω ότι είναι σκοπός μας και πρέπει να δημιουργήσουμε και ζητείτε κιόλας αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε μία ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της ασφάλειας, η οποία μπορεί να προσδώσει ουσιαστική προστιθέμενη αξία με σκοπό να αξιοποιήσει καλύτερα όλο αυτό τον ερευνητικό και τεχνολογικό πλούτο που παράγεται στα πανεπιστήμια, στα ερευνητικά κέντρα, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγαλύτερες εταιρείες. Έτσι, προς όφελος της χώρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας και θα ήθελα όποιος θα κληθείτε όλοι, θα πάρουμε όλους τις διευθύνσεις επικοινωνίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από όλους τους κλάδους, αλλά όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να έχει μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή την πρωτοβουλία, μπορεί στο τραπέζι του κειμένου να αφήσει την κάρτα του και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβεντάκη. Να καλέσω στο βήμα τον Γιώργο τον Ευτυχίδη, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια ιδέα για την αντιμετώπιση των φυσικών και των τεχνολογικών καταστροφών και την διαχείριση κρίσεων με τεχνολογικά σύγχρονα εργαλεία. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Η παρουσίασή μου αφορά τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και το ΚΕΜΕΑ, αντιπροσωπεύοντας την πλευρά των χρηστών, των τελικών χρηστών παρομοίων συστημάτων, και στο οποίο η συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ αφορά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων που υπάρχουν από τους επιχειρησιακούς φορείς από τέτοια συστήματα και στην συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και των δοκιμών οι οποίες γίνονται. Το σύστημα το έργο έχει τον τίτλο Emergency Support System και το σύστημα αναφέρεται συνοπτικά ως ESS. Εδώ βλέπετε μία γενική παρουσίαση του έργου. Η συμμετοχή από 9 χώρες, 19 φορέων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν κυρίως τη βιομηχανία, αλλά και ερευνητικούς φορείς και ακαδημαϊκούς, καθώς και τελικούς φορείς χρήστες, όπως το ΚΕΜΕΑ, ο Ερυθρός Σταυρός από το Ισραήλ και η Γαλλική Πολιτική Προστασία, οι οποίοι έχουν τον ιδιαίτερο ρόλο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει διάρκεια 4 χρόνια, έχει ξεκινήσει από το 2009, από τον Ιούνιο του 2009 και τελειώνει στο τέλος Μαΐου του 2013. Ποια είναι η ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος? Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για την υλοποίηση του έργου αφορούσε τη δημιουργία ενός κινητού αυτόνομου, κλιμακωτού, αρθρωτού και εύκολα αναπτυσσόμενου στο πεδίο συστήματος, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της επιτήρησης, του ελέγχου αλλά και της διοίκησης στο πεδίο κατά την διαχείριση έκτακτων περιστατικών και κρίσεων μεγάλης κλίμακας. Οι δυνατότητες λειτουργίας του συστήματος είναι ότι μπορεί να λειτουργεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως παραδείγματος χάρη σε περίπτωση ύπαρξης πυκνού καπνού ή σκοταδιού, και η ενσωμάτωση της λειτουργίας αισθητήρων από διαφορετικούς προμηθευτές. Η καινοτομία του συγκεκριμένου συστήματος είναι ίσως περισσότερο εστιάζεται στο τελευταίο χαρακτηριστικό, δηλαδή
υπάρχοντα συστήματα και υποσυστήματα όπως μη επανδρομένα οχήματα, αισθητήρες, web services για εφαρμογές για risk assessment και risk analysis, όλα αυτά ενσωματώνονται σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Η καινοτομία είναι στην πλατφόρμα ενοποίησης των επιμέρους υποσυστημάτων και όχι στην ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο τα περιλαμβάνει όλα. Το σύστημα αποσκοπεί στην βελτίωση της διαχείρισης και της λήψης αποφάσεων σε περιπτώσεις όπως μεγάλες φυσικές καταστροφές, τύπου του σεισμού τσουνάμι στη Φουκουσίμα ή στην Αϊτή ή ο κυκλώνας Κατρίνα στην Αμερική, ατυχήματα CBRN, δασικές πυρκαγιές πολύ μεγάλης έκτασης, μεγαπυρκαγιές όπως λέμε, όπως η περίπτωση της Πελοποννήσου το 2007, διαδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, τρομοκρατικές επιθέσεις, δημόσιες εκδηλώσεις όπως μεγάλα αθλητικά γεγονότα και αγώνες και άλλα συνήθιστα γεγονότα. Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε ότι το ESS αποτελεί ένα σημαντικό συμπλήρωμα των συστημάτων C4I και κυρίως το κομμάτι του ή το βραχίωνα της διαχείρισης του επεισοδίου στο πεδίο. Οι χρήστες της τεχνολογίας είναι λίγο πολύ προκαθορισμένοι, υπηρεσίες δημόσιας τάξης όπως η αστυνομία, μονάδες έρευνας και διάσωσης όπως ο Ερυθρός Σταυρός, διασωστικές ομάδες, πυροσβεστικές υπηρεσίες, αρχές εθνικής ασφάλειας, αρχές αυτοδιοίκησης, αρχές και υπηρεσίες για τον έλεγχο και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα υποσυστήματα του ESS, όπως βλέπετε εδώ, αποτελούνται από components τα οποία υπάρχουν ήδη. Είναι αυτά τα λεγόμενα τα COTS, Commercial of the Self, συστήματα. Δεν είναι καινούργια συστήματα, είναι συστήματα που υπάρχουν. Το ESS προσφέρει την πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορούν να υλοποιηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα υποσυστήματα, τα οποία περιληπτικά περιλαμβάνουν την GPS trackers για διαχείριση στόλου οχημάτων, πάνω αριστερά, κινητές μονάδες επιτήρησης και επικοινωνίας, επίγειες μονάδες, αερόστατα επιτήρησης που χρησιμοποιούνται για επιτήρηση της σκηνής και για μετρήσεις με κατάλληλους αισθητήρες είτε σε χαμηλό είτε σε μέτριο ύψος πάνω από τη σκηνή του επεισοδίου, συστήματα εντοπισμού και κατανομής παρουσίας πολιτών προκειμένου να ξέρουμε πού είναι κατανεμημένος ο κόσμος σε μία περιοχή την οποία θέλουμε να ελέγξουμε ή ενδεχομένως την οποία θέλουμε να εκενώσουμε, χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών για επιτήρηση της περιοχής και ασύρματα συστήματα χημικών και περιβαλλοντικών αισθητήρων. Εκτός από αυτά που είναι τα υποσυστήματα περισσότερο υλικού με ενσωματωμένο φυσικά και το λογισμικό για τη διαχείρισή τους, υπάρχουν και συστήματα και εφαρμογές περισσότερο, που αφορούν περισσότερο λογισμικό και τα οποία υλοποιούνται με web services, τα οποία είναι ανεξάρτητα από το ESS. Το ESS απλώς έχει δίνει το API για να μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση σε υπηρεσίες κατανεμημένες οπουδήποτε στο ίντερνετ, από τις οποίες μπορεί να αντλήσει πληροφορία ή τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων και να δώσει αποτέλεσμα σε αυτούς οι οποίοι διαχειρίζονται την κρίση. Τέτοια παραδείγματα είναι η προσομοίωση εξάπλωση δασικής πυρκαγιάς, η προσομοίωση εξάπλωση τοξικού νέφους, προσομοίωση εξάπλωσης πλημμύρας και η παρακολούθηση της ροής κυκλοφορίας οχημάτων σε πραγματικό χρόνο ή και με προσομοίωση της κίνησης για να μπορεί να γίνεται με ρεαλιστικό τρόπο αντιληπτή η κατάσταση. Όλα αυτά ολοκληρώνονται μέσα από μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα η οποία διασφαλίζεται μέσω του web portal του ESS και
μέσω web γίνεται η διαχείριση όλων των πληροφοριών που παρέχονται από όλα αυτά τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές. Σε ένα κινητό κέντρο διοίκησης, το οποίο στείνεται επιτόπου στη σκηνή, διευκρινίζω ότι το ISS είναι στο όριο ενός έκτακτου επεισοδίου τη στιγμή που η κλίμακά του τίνει να γίνει προς το στάδιο της κρίσης. Τότε ενεργοποιείται, τότε χρειάζεται, τότε μπορεί να προσφέρει το ISS στην διαχείριση των κρίσεων. Ασκήσεις και δοκιμές έχουν γίνει ήδη στη Γερμανία το 2010, το 2012 σε δύο ασκήσεις που έγιναν με τη συνεργασία της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας στο στάδιο της ΝΙΜ στη Νότια Γαλλία, με σενάριο την εκένωση του σταδίου λόγω πλημμύρας της περιοχής. Επίσης στην Νότια Γαλλία στο τούνελ De La Bombe, το οποίο είναι στην περιοχή του Σιστερών, όπου το σενάριο ήταν μεταφορά χημικών και οδικό ατύχημα που προκάλεσε ρήπανση ενός ποταμού, και η διαχείριση όλου του επεισοδίου έγινε στο πλαίσιο άσκησης της Γαλλικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στην οποία ενσωματώθηκε η χρήση του συστήματος ISS. Και από εκεί και πέρα υπάρχει άλλη μία δοκιμή, η οποία πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γαλλία. Για να έχετε μία πιο ρεαλιστική εικόνα της λειτουργίας, της προσέγγισης και της φιλοσοφίας του συστήματος ISS, θα δείτε τώρα ένα τρίλεπτο βίντεο που παρουσιάζει πιο ρεαλιστικά την λύση που αφορά το συγκεκριμένο σύστημα. Today we face an increase in abnormal events, natural disasters and catastrophes that often result in chaos, mass panic and complete network infrastructure failure. Despite extreme conditions, uncertainty and a lack of real-time information sharing, public authorities have to respond immediately, manage the event and make the right decisions. ESS, an independent, interoperable and portable emergency support system, provides real-time multimedia information gathered from multiple sources and the control tools to better manage emergencies. For example, an earthquake strikes, buildings have collapsed, people are trapped, the electricity and communications infrastructure is down, the local refinery is in flames, and poisonous gas is leaking from a ruptured canister. The ESS Portable Command Control Center is deployed. A UAV is launched to transmit live video. Unattended ground sensors are positioned. And a standalone cellular network is set up. The Portable Command Control Center operates the ESS portal and selects earthquake from the crisis options. The GPS location system tracks first responders' movements, while live video from the UAV reveals a collapsed school and a raging fire at the refinery. An aerostat is positioned above the school to closely monitor and coordinate all rescue efforts. At the same time, cellular phone detectors estimate the number of people trapped under the ruins. To reduce mass panic, the command control center sends instructions over the cellular network to the residents' mobile phones. Residents near the school are requested to send live video to the command control center. First responders view real-time multimedia on their PDAs. Meanwhile, the UAV has reached the fire at the refinery. Chemical gas detectors have identified toxic gas. The weather sensor displays a change in wind direction towards the city center. Meteorological forecasts from the web predict an imminent heat wave, causing the risk analysis application to call for an immediate evacuation. Simultaneously, the traffic analysis application displays the optimal evacuation route. In this scenario, using ESS, police and crisis managers have successfully reduced uncertainty, saved lives, minimized public damage, and hastened the recovery.
ESS is a plug-and-play solution designed for crisis management. Used with multi-vendor sensors that are operated daily, it is a truly cost-effective solution, suitable for conventional and non-conventional terrorist attacks, mass riots, natural disasters, and other major emergencies. ESS, preventing a crisis by managing the emergency. Και θα κλείσω αυτή την παρουσίαση αναφέροντας δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα στις 11 Απριλίου γίνεται στη Γαλλία στα γαλλοϊταλικά σύνορα με τη συνεργασία της γαλλικής και της ιταλικής πολιτικής προστασίας η τελευταία άσκηση επίδειξη του συστήματος ESS. Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται μπορεί να βρει πληροφορίες στο site και σε περίπτωση που ενδιαφέρει μπορεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής. Και γενικώς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ESS μπορείτε να τις βρείτε στο website του έργου, το οποίο την διεύθυνση, τη διαδικτυακή διεύθυνση βλέπετε στην οθόνη σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ευτυχίδη, για την εξαιρετική παρουσίαση του εργαλείου για τη διαχείριση κρίσεων, το οποίο, έτσι όπως είπατε, μέσα από τις ασκήσεις αξιολογείται και τελικά παραδίδεται το επόμενο διάστημα στους εντολείς. Να καλέσω στο βήμα τον συνεργάτη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας, τον Γιώργο Κιουμουρτζή, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια ιδέα, μια προσπάθεια, μια μελέτη που ξεκίνησε και αυτή στο πλαίσιο του FP7 για την αντιμετώπιση των απειλών σε αστικό περιβάλλον. Παρακαλώ, κύριε Κιουμουρτζή. Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσω δύο ερευνητικά επιδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έχουν σχέση... Για να δούμε και αν είμαι σωστός. Εδώ είμαστε. Ωραία. Τα οποία έχουν σχέση με την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση απειλών σε αστικό περιβάλλον. Το πρώτο πρόγραμμα στο οποίο θα αναφερθώ έχει την ονομασία Safe City. Έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2011 με διάρκεια 2 χρόνια. Άρα ολοκληρώνεται στο τέλος αυτού του μήνα. Στο Safe City συμμετέχουν 15 partners από 9 χώρες, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Για να δούμε όμως ποιος ήταν ο στόχος του προγράμματος και ποιος παραμένει μέχρι να παραδοθεί. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ασφάλειας σε αστικό περιβάλλον μέσα από προχωρημένες τεχνολογίες του διαδικτύου, αλλά και της πληροφορικής, κυρίως σε 4 ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Ελπίζω ότι αυτό εδώ λειτουργεί, λαμπρά. Η πρώτη θεματική ενότητα έχει να κάνει με situation awareness, δηλαδή, προσπαθώ λίγο να το μεταφράσω αυτή τη στιγμή στα ελληνικά, γνώση της κατάστασης. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με το επίπεδο κινδύνου. Η τρίτη έχει να κάνει με τον έλεγχο και διοίκηση, command and control. Και η τέταρτη θεματική ενότητα έχει να κάνει με τα λεγόμενα ασύρματα ad hoc δίκτυα. Για να δούμε όμως λίγο το πλαίσιο, να δούμε δηλαδή τις περιοχές που καλύπτει το Safe City. Θα ξεκινήσω πρώτα από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή από τη συλλογή των πληροφοριών μέχρι και την επεξεργασία τους και στον τρόπο που παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη. Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται μέσα από ένα δίκτυο εγκατεστημένων καμερών. Κυρίως βλέπετε στην οθόνη σας CCTV κάμερες, δηλαδή optical sensors, αλλά υπάρχει δυνατότητα για εγκατάσταση και μίας άλλης σειράς από αισθητήρες, ανάλογα με την κατάσταση και το επεισόδιο. Εν συνεχεία, όλο το παραγόμενο προϊόν από τις κάμερες μεταδίδεται μέσα από μία πύλη, από το gateway, και μέσα από ένα ad hoc node, που το ad hoc node στην ουσία χρησιμοποιείται, είναι βασισμένο σε τεχνολογία wireless ad hoc. Ο λόγος που γίνεται είναι γιατί εκεί που υπάρχει περίπτωση ορισμένα γεγονότα να συμβούν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει σταθερή υποδομή σε δίκτυα τηλεπικοινωνιακά. Είτε αυτά έχει να κάνει με κινητή τηλεφωνία, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Άρα λοιπόν, μέσω του ad hoc to node διασυνδεόμαστε με το διαδίκτυο,
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει αυτό που δεν θα το εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Και συνεχεία μεταφέρονται όλα τα δεδομένα στο υπόλοιπο, στο module του προγράμματος όπου κάνει την ανάλυση του βίντεο. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε μετάδοση δεδομένων τόσο σε ασύρματο φορέα όσο και μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πακέτο εργασίας, work package δηλαδή, που ασχολείται ακριβώς με τα θέματα αυτά ασφάλειας μετάδοσης διαδικτύου. Στην περιοχή αυτή του προγράμματος γίνεται η ανάλυση του βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέθοδοι ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή είναι επιτακτική, διότι έχει παρατηρηθεί και διεθνώς, έχει γραφτεί, έχει δημοσιευθεί σε αρκετά επιστημονικά συνέδρια, ότι το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί μετά από κάποιο χρόνο να έχει τη διακριτική ικανότητα να ελέγξει το παραγόμενο προϊόν από τις κάμερες. Επομένως, η τεχνολογία αυτή πλέον καθίσταται υποχρεωτική. Έτσι, δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν άνθρωπο να κάθεται μπροστά από 10 οθόνες και σε μία διάρκεια 5 ωρών να έχουμε την απέτηση να μπορεί να αναγνωρίζει και να αντιλαμβάνεται γεγονότα. Μετά λοιπόν την ανάλυση όλων αυτών των βίντεο που συνήθως αναλύονται στόχοι και αφού παράγονται και οι γεωγραφικές πληροφορίες, GIS δηλαδή information, όλα αυτά τα στοιχεία προβάλλονται σε αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις. Υπάρχει ένα λογισμικό το οποίο αναπτύσσεται, έχει αναπτυχθεί και μέσω αυτού του λογισμικού παρέχονται οι πληροφορίες στους τελικούς χρήστες, που συνήθως οι τελικοί χρήστες είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ασφάλεια, μπορεί να είναι η αστυνομία ή οποιαδήποτε άλλη αρχή ασφαλείας, για να γίνει εκμετάλλευση των στοιχείων. Για να δούμε συνεχεία πού το πρόγραμμα αυτό εδώ έχει εφαρμοστεί. Έχει γίνει εγκατάσταση στην Ισπανία, σε ένα κεντρικό δρόμο της Ισπανίας, των Καμερών αυτών, και έχει δοκιμαστεί το πρόγραμμα στη διάρκεια ενός έτους. Η εγκατάσταση των Καμερών έγινε με τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής. Και αυτό είχε να κάνει με την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Βλέπουμε λοιπόν στον πίνακα ότι τα συγκριτικά αποτελέσματα, η μπλε γραμμή που βλέπετε, δείχνει την εγκληματικότητα πριν την εγκατάσταση, τα κρούσματα εγκληματικότητας πριν την εγκατάσταση του συστήματος. Ενώ κάτω η ροζ γραμμή δείχνει τα κρούσματα εγκληματικότητας μετά από την εγκατάσταση του συστήματος, που δείχνει λοιπόν βελτίωση του δείκτη. Αυτά τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά για πιθανή εγκατάσταση του συστήματος μετά το πέρας του. Για να δούμε το δεύτερο πρόγραμμα. Το δεύτερο πρόγραμμα που ονομάζεται Proactive, έχει και αυτό μεγάλη συνάφεια με το προηγούμενο πρόγραμμα με το Safe City, αλλά θα δούμε και τις διαφορές του. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2012, έχει χρονική διάρκεια 3 χρόνια, δηλαδή θα ολοκληρωθεί τέλος Απριλίου του 2015, και έχει να κάνει με την πρόληψη και αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών. Ποιοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα? 10 συμμετέχοντες από 7 διαφορετικές χώρες, όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Proactive, οι στόχοι του έργου? Καταρχήν θέλουμε να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο να μπορέσουμε να κάνουμε πρόβλεψη τρομοκρατικών επιθέσεων μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον. Το δεύτερο μεγάλο τμήμα του προγράμματος έχει να κάνει με την ανάπτυξη των αλγορίθμων που θα κάνουν την πρόβλεψη αυτή μέσα από μία σειρά δεδομένων ή γεγονότων. Λέω δεδομένων ή γεγονότων διότι θα έχουμε δεδομένα τα οποία θα εισέρχονται στο σύστημα από μία σειρά από sensors που θα είναι online δεδομένα, αλλά θα υπάρχουν και δεδομένα τα οποία θα είναι offline, όπως για παραδείγματος χάρη πληροφορίες από αστυνομικούς ή από άλλες αρχές ασφαλείας. Όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να, όχι να ελέγχονται, θα επεξεργάζονται και μέσα από αυτά θα γίνει ανάπτυξη και μέσω των αλγορίθμων πρόβλεψης θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εάν επίκειται μία τρομοκρατική ενέργεια, που επίκειται και πώς μπορούμε εμείς με τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Ο τρίτος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο μέσα στο Proactive, ώστε να είναι φιλικό στον πολίτη
και να μην παραβιάζει την προσωπική του ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό εδώ να το πετύχεις όταν οι απαιτήσεις μας είναι συλλογή όγκου πληροφοριών. Ο τέταρτος στόχος του προγράμματος είναι να γίνει η επίδειξή του, η οποία υπολογίζεται στο τέλος του έργου και θα γίνει πιθανότητα, υπάρχει μια σκέψη να γίνει και στη χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν το framework, όπως είδαμε και στο προηγούμενο. Η μεγάλη του διαφορά με το πρόγραμμα το Safe City, βλέπετε ότι και εδώ έχουμε μια σειρά από κάμερες. Οι τρεις μεγάλες διαφορές είναι η ανάπτυξη, η χρησιμοποίηση μη επανδρομένων αεροσκαφών μέσα σε αστικό περιβάλλον, ως κινητοί αισθητήρες, οπουδήποτε χρειαστεί και οπουδήποτε δεν υπάρχει κάλυψη από τις ήδη εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας. Η δεύτερη του διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούμε τον αστυνομικό ή τον άνδρα της ασφάλειας ως πλέον κινητό κόμβο, ο οποίος κινητός κόμβο μπορεί να δώσει και να πάρει πληροφορίες, γιατί είναι εφοδιασμένος και αυτός με αισθητήρες και μπορεί και αυτός να καλύψει περιοχές που δεν έχουμε καλύψει με το ήδη εγκατεστημένο δίκτυο. Και βέβαια οι αλγόριθμοι πρόβλεψης, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας, διότι προσπαθούμε να προβλέψουμε γεγονότα μέσα από ιστορικά γεγονότα, από ιστορικά δεδομένα, αλλά και από ένα stream δεδομένων, που πάντα οι προθέσεις των διαφόρων τρομοκρατικών οργανώσεων δεν είναι πάντα γνωστές από την αρχή και μπορεί να μην έχεις καθόλου ιστορικά δεδομένα. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, γιατί ήδη έχουμε τελειώσει το πρώτο έτος του προγράμματος. Στην ουσία το ΚΕΜΕΑ οδήγησε όλο το πακέτο εργασίας που είχε να κάνει με τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών, αλλά και με τα σενάρια στα οποία θα δομηθεί το πρόγραμμα. Τα αποτελέσματά μας θα παρουσιαστούν τέλος Μαΐου στις Βρυξέλλες. Είναι στο Public Safety Communication Europe Forum, ένα φόρουμ το οποίο ασχολείται με θέματα ασφάλειας στην Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο έχει τελειώσει η παρουσίαση των δύο προγραμμάτων. Φαντάζομαι ερωτήσεις ή οποιασδήποτε απορίες έχετε θα δοθούν στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κιουμουρτζή και για την παρουσίαση και για την συνοπτικότητα του περιεχομένου τους. Επειδή έχει προχωρήσει αρκετά η ώρα, παρακαλέσουμε τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Κούτρα, να έρθει στο βήμα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια ιδέα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, πώς μπορεί να γίνει μάλλον η προστασία και η επιτήρηση των συνόρων με μη επανδρομένα μέσα. Καλησπέρα σας. Last but not least, λέει. Είμαστε ο κίνδυνος, η τελευταία ομιλία να είναι σε αδιανά καθίσματα. Θα ευχαριστήσω από καρδίας όσους είχαν το κουράγιο να παραμείνουν να ακούσουν και την τελευταία ομιλία. Θα επεκτείνω λιγάκι την ομιλία. Δεν θα είναι μόνο τη χρήση των μη επανδρομένων συστημάτων για την προστασία των συνόρων, αλλά και την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Θα πούμε λίγα δύο κουβέντες για την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, που είναι η τεχνολογία των τελευταίων 100 ετών, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, καθώς και κάποια παραδείγματα χρήσης αυτών των συστημάτων. Οι κατηγορίες των UAV, όπως τον ξέρετε, και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα εναέρια μη επανδρομένα μέσα, δεν θα αναφερθώ σε επίγεια που υπάρχουν γιατί δεν προλαβαίνουμε, ούτε σε θαλάσσια ή υποθαλάσσια τέτοια μη επανδρομένα συστήματα, μπορούν να χωριστούν σε μεγάλες κατηγορίες, σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, σε τακτικά συστήματα, στρατηγικά ή ειδικών κατηγοριών. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι από κάποια οχήματα μέχρι γραμμάρια και που πραγματικά μας επιδείχθηκαν στη τελευταία παρουσίαση πριν από δύο μήνες στις Βρυξέλλες και επιχειρούν στο πεδίο, μέχρι αεροχήματα που είναι τύπου Airbus, δηλαδή ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος, όπως τα Global Hawk των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα κυριότερα θέματα, εκτός από τεχνολογία, δυστυχώς παραβλέπουμε όλα τα άλλα θέματα και επικεντρωνόμαστε στη τεχνολογία, είναι τα νομικά θέματα και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτά άναρχα,
γιατί επηρεάζουν σημαντικά τα θέματα της ασφάλειας. Κύριο είναι ότι το θέμα της ασφάλειας θα πρέπει να εκλαμβάνεται το ίδιο όπως τα επανδρομένα αεροχήματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαφοροποιήσουν και δεν διαφοροποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρήση αυτών των συστημάτων από τα επανδρομένα συστήματα στο θέμα της ασφάλειας. Μικρότερα συστήματα είναι πιο εύκολο να λειτουργήσουν από αυτά τα επανδρομένα, αν κλείσουμε τις περιοχές και αυτοί που γνωρίζουν τι είναι μια νότα, δηλαδή κλείνει μια περιοχή και εκεί μέρα απαγορεύεται να γίνονται άλλες πτήσεις, μπορούμε εκεί να λειτουργήσουμε αυτά τα συστήματα. Ταυτόχρονα όμως, επειδή θα πρέπει αυτά να διαλειτουργούν με το χρήστη του, με τον operator, με το user του, θα πρέπει να έχουν την άδεια χρήση συγκεκριμένων συχνοτήτων. Αυτές θα πρέπει να τις ζητήσουν και να εγχωρηθούν από τις κατόπους εθνικές αρχές και εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. Θέματα κανονισμών τομείων επανδρομένων συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χειρίζεται το Eurocontrol, το οποίο διαχειρίζεται τις πτήσεις όλων των αεροσκαφών στην υπηρετική χώρα της Ευρώπης. EASA, που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας για τις πτήσεις. Το EuroCAE, που θέτει θέματα ευρωπαϊκού, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Εξοπλισμό της Πολιτικής Αεροπορίας. Και αυτοί οι δύο οργανισμοί, οι τελευταίοι, διαχειρίζονται και εκδίδουν τα πρότυπα προκειμένου να έχουμε την πιστοποίηση της αξιοπλοείας των μη επανδρομένων συστημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, κάποιος που έχει μια ιδέα ή μια εταιρεία ή οτιδήποτε και κατασκευάζει, πρέπει να ενσωματώσει αυτές τις οδηγίες ή τις πιστοποιήσεις που θα του πούνε οι κρατικοί φορείς, είτε η Εθνική είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω από αυτούς τους οργανισμούς ιδρύθηκε μια ομάδα εργασίας, η WG73, ειδικά για να λειτουργήσει για τα μη επανδρομένα συστήματα, προκειμένου να εκδώσει περίπου στο 2014-2015, έχει αρκετά χρόνια λειτουργίας, δύο οδηγίες, στάνταρς, το οποίο αφορά το ένα την πτήση και το άλλο το χειρισμό, τη λειτουργία των συστημάτων. Για συστήματα που ξεπερνούν τα 150 κιλά, για συστήματα που είναι κάτω από 150 κιλά, έχει υποχρέωση το κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδώσει τους απαραίτητους κανονισμούς. Και για μας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ήδη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα έχει εκδώσει τον 9Β του 2010 κανονισμό που αφορά την πτήση αερομοντέλων για αεροχήματα κάτω από 25 κιλά. Δεν αφορά μόνο αερομοντέλα, υπάρχουν μια μεγάλη κατηγορία και γκάμα μη επανδρομένων συστημάτων είναι κάτω από 25 κιλά. Όποιος είναι ενδιαφερόμενος πρέπει να ανατρέξει, να βρει αυτόν τον κανονισμό για να μπορέσει να λειτουργήσει τα συστήματά του στην Ελλάδα. Εδώ βλέπετε ένα σημαντικό διάγραμμα των οργανισμών που ανέφερα πριν και τη δομή τους. Είναι μια ιεραρχική δομή και τα αποτελέσματα είναι ορατά. Αρχίζουν και βγαίνουν. Έρχονται τα πρότυπα. Για αυτούς που θα πάρουν την παρουσίαση θα μπορούν να πάρουν και να κάνουν μια ανάλυση αργότερα πώς βλέπουν, πώς διαχωρίζεται ο εναέριος χώρος με προσεγγίσεις, με τα ύψη και τις θέσεις και την λειτουργική, την επιχειρησιακή χρήση των συστημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι τώρα πρόσφατα, είναι τον Μάρτιο του 2013. Βλέπουμε ότι σε εθνικές βάσεις κάτω από τα 150 κιλά είναι σε εξέλιξη η έκδοση διαφόρων κανονισμών. Η EASA, όπως είπαμε, έχουν μια αρχική πολιτική από το 2009 για τη χρήση των επανδρομένων αεροσκαφών πάνω από 150 κιλά και είναι σε εξέλιξη περίπου τέλος 2014-2015 να βγάλει τις επόμενες οδηγίες. Από εθνικές χρήσεις βλέπουμε ότι διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη αρχίσει και έχουν εκδώσει αυτούς τους κανονισμούς στα στάνταρς, όπως το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και διάφορες χώρες που βλέπετε. Βλέπετε όμως ότι εκτός από τους κανονισμούς έχουν πιστοποιηθεί και χρήστες συστημάτων. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος από την κατασκευή του υλικού, την χρήση του βάσει των κανονισμών, θα πρέπει να πιστοποιεί και το προσωπικό το οποίο λειτουργεί αυτά τα συστήματα. Και ήδη αυτές οι χώρες έχουν βγάλει τους κανονισμούς πιστοποίησης και πιστοποιούν και χειριστές. Θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασης που αφορά πού χρησιμοποιούνται τα μη επανδρομένα συστήματα. Αυτό είναι μια γενική κατηγορία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα UAV, τα μη επανδρομένα συστήματα. Είτε επιστημονική έρευνα, πρόληψη και διαχείριση καταστροφών, προστασία του περιβάλλοντος, εστιατική ασφάλεια, προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας και αποστολές επικοινωνιών. Εμείς θα επικεντρωθούμε στις δύο κατηγορίες που αφορά κρίσιμες υποδομές και σύνορα. Στις κρίσιμες υποδομές,
Ποιες είναι κρίσιμες υποδομές, πώς γενικά θα μπορούσαμε να τις προσδιορίσουμε. Ενεργειακά θα πούμε, μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παίζει πολύ τελευταία, το είπαν και οι προαλήστες εδώ πέρα στις ομιλίες. Φυσικό αέριο Κύπρος, πιθανόν φυσικό αέριο Ελλάδα ή πετρέλαιο, οτιδήποτε. Προστασία αυτών των υποδομών, κρίσιμες, θα τα αναλύσουμε μετά. Παρακολούθηση του δίκτυου ηλεκτρικής ενέργειας, προστασία των θαλασσίων μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατηρούμε τις ροές κυκλοφορίας σε σημαντικούς κόμβους είτε αυτοκινητοδρόμων είτε σιδηροδρόμων και παρακολούθηση και επιτήρηση συνόρων. Να κάνουμε μια γρήγορη ανάλυση του κάθε κύριου τομέα που έχουμε προσδιορίσει, όπως είναι παρακολούθηση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η φυσική ροή, χωρίς διακοπή της παροχής αυτής της ενέργειας, είναι σημαντικός παράγοντας. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η χρησιμοποίηση αυτών με τα μη επαδρομένα συστήματα, επιτήρηση, 24ωρη ή αναδιαστήματα ή όταν υπάρχει κάποιος συναγερμός. Τα μέσα πια είναι φτηνά και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Κανονισμοί υπάρχουν, όπως σας είπα, σε αρχικά στάδια. Κανονισμοί θα βγουν μετά το 2014-2015 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, θα πρέπει αυτοί που είναι ενδιαφερόμενοι έγκαιρα να δουν, είτε αυτές είναι εταιρείες, είτε είναι δημόσιοι οργανισμοί, πώς θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο και τις τεχνολογίες, αλλά και να υποστηρίξουν σαν οργανισμοί τις τεχνολογίες αυτές. Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αν πει κάποιος τι θα μπορούσε να κάνει ένα UAV στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα μη επαδρομένο μέσο θα μπορούσε να πάρει τη θέση ενός επαδρομένου ελικοπτέρου που κάνει την επιθεώρηση μιας τεράστιας γραμμής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε δύσβατη περιοχή δεν πηγαίνει καν αυτοκίνητο. Πώς θα μπορούσε να δει μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή αν το δίκτυο που έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε πολύ γρήγορα να δώσει την πληροφόρηση, θα μπορούσε να κάνει εκτίμηση ζημιάς και πολύ γρήγορα να μεταδώσει σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στα κέντρα διοίκησης. Θα μπορούσε να αποφύγουμε πυρκαγιές δασικές το καλοκαίρι όταν με φτηνά μέσα και πολύ γρήγορα να δούμε πού γνιάζει το δίκτυο αυτό με βλάστηση. Θαλάσσιες μεταφορές και πειρατεία θα μπορούσε να πει ότι αυτό το αντικείμενο αφορά για υπερπόντια θαλάσσια μεταφορά, η οποία όντως πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα σε περιοχές ανά τον κόσμο, όπως Σομαλία κτλ. Δεν έκανα να πούμε όλες τις περιοχές. Τώρα, μεγάλα συστήματα ήδη χρησιμοποιούνται από περιοχές με απογείωση από την υπηρετική χώρα. Έχουν μια μεγάλη περιοχή δραστηριότητας, η οποία τι κάνεις, δίνεις έγκυρη πληροφόρηση στο πλήρωμα του πλοίου για την κατάσταση, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια σε σύντομο χωρικό διάστημα. Την παρακολούθηση ροών κυκλοφορίας. Πολλές φορές βλέπετε ελικόπτερα της αστυνομίας ή οποιαδήποτε άλλα ελικόπτερα ή αν έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό μέχρι και αεροπλάνα για να κάνουν περιπολίες σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους ή σε κρίσιμους κόβους ζωτικής σημασίας που αν διακοπεί και η κυκλοφορία θα γίνει ένα ντόμινο effect και θα έχει μια μεγάλη επίπτωση στην κυκλοφορία ή αν είναι σε κάποια ειδική κατάσταση θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η φυσική, ποια μορφή γρήγορα αυτής της ροής κυκλοφορίας. Μη επανδρομένα συστήματα θα μπορούσαν πολύ εύκολα να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε για μη επανδρομένα μικρού όγκου, γρήγορης μεταφοράς και μικρού κόστους. Η επιτήρηση συνόρων, όπως θα μπορούσατε να έχετε καταλάβει και τα προηγούμενα που σας έχω πει, πάλι θα ήταν με τη χρήση, όπως είπαν και οι προηγούμενοι στο πλαίσιο της Frontex, έχουν γίνει μεγάλες δοκιμές και αρκετές τελευταίες δοκιμές με τη χρήση μη επανδρομένων συστημάτων για την επιτήρηση είτε χερσαίων είτε θαλάσσιων συνόρων. Εδώ θα πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του, εκτός από την τεχνολογία και την νομοθεσία, να έχει και στο μυαλό του τη διασυνεργασία κάτω από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μεταξύ των κρατών που συνορεύουν. Γιατί υπάρχει, ειδικά για τις πτήσεις στα σύνορα, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία έχει γίνει κοινά αποδεκτή από τα κράτη τα οποία συνορεύουν. Δηλαδή δεν αφορά μόνο θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και διακρατική συνεργασία μεταξύ των κρατών αυτών των οποίων συνορεύουν. Η τελευταία, ας το πούμε,
άποψη ή πρόταση που κυκλοφορεί είναι ότι επειδή πολλά από αυτά τα συστήματα θέλουν να λειτουργούν, πρέπει να είναι μεγάλα συστήματα, να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα μεγάλο όγκο, ας το εκφράσω ότι είναι και μεγάλου κόστος, υπάρχει μια φιλοσοφία τα τελευταία χρόνια που λέει ότι αντί να αγοράσει τα συστήματα, να τα λειτουργήσει, να εκπαιδεύσει τον κόσμο, να τα υποστηρίξει που θα έχει ένα μεγάλο κόστος, να αγοράσει τις υπηρεσίες των συστημάτων. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει είτε οι οργανισμοί αρμόδιοι κρατικοί, αλλά και οι εταιρείες οι οποίες έχουν αυτά τα συστήματα, να το συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά το να παρέχεις τις υπηρεσίες μπορεί να έχει και μεγαλύτερο όφελος και για τους δύο, και για τον οργανισμό και για την εταιρεία όσον αφορά για καλά αποτελέσματα και για τους δύο. Βέβαια, στην Ελλάδα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τέτοια συστήματα είτε για την προστασία λιμένων, όπως είναι κεντρικοί ζωτικοί λιμένες, είτε του Πειραιά σε φωτογραφίες, στη Θεσσαλονίκη είτε άλλο, λιμάνια της χώρας. Έχουμε βάλει μια φωτογραφία που είναι εξερεύνηση του πετρελαίου στον Πρίνο. Πάλι θα μπορούσε με κάποια παδρομένα συστήματα, ανάλογα με την κλιμάκωση κάποιας έντασης, να μπορεί να διαχειρίζεται εκεί πέρα την κατάσταση. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν ότι έγινε χρήση στην Κύπρο, στην καταστροφή του, όπως όλοι γνωρίζετε, του ηλεκτρικού σταθμού στο Μάρι στην Κύπρο, χρησιμοποιήθηκαν για assessment, για εκτίμηση της καταστροφής, επειδή δεν μπορούσαν να μπουν εύκολα και απαγορευόταν το πρώτο διήμερο της καταστροφής λόγω των πυρομαχικών που υπήρχαν μέσα, δεν μπορούσε να γίνει εκτίμηση, στρατηγική εκτίμηση της καταστροφής του εργοστασίου, χρησιμοποιήθηκε μη επανδρομένα συστήματα, δεν είμαι σε θέση να σας πω από ποια χώρα, νομίζω από την Αυστρία, αν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος, να μην κάνω κάποιο λάθος, οι οποίοι έκαναν εκτίμηση της καταστροφής του εργοστασίου στο Μάρι. Χρήση των UAV για επιτήρηση σύνορων. Όλοι γνωρίζετε, το πρόβλημα υπάρχει στην Ελλάδα, δεν θα το ξαναναφέρω, είτε θαλάσσια σύνορα, είτε στα χερσαία σύνορα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα βίντεο, απλώς για να δείτε τι μπορεί να φέρει η τεχνολογία των μη επανδρομένων συστημάτων. Έχουμε ένα αεροσκάφος το οποίο πετάει τη νύχτα. Δεν βλέπετε τίποτα. Είναι νύχτα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να δει κάποια φώτα. Χρησιμοποιεί μια κάμερα ημέρας. Δηλαδή το μάτι σας, εάν μπορούσε από ένα αεροπλάνο ή ένα ελικόπτερο, θα βλέπει αυτό. Δεν θα βλέπει κάτι άλλο. Είναι στο ένα χιλιόμετρο, δεν ακούει κανένας, δεν το βλέπει το UAV, ούτε μπορεί να το καταλάβει. Ένα χιλιόμετρο ύψος. Σκοτάδι. Πάμε για μετά τις 7 η ώρα και είναι 2006 οι πτήσεις αυτές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Είναι κοντά σε μια εθνική οδό, μπορούμε να δούμε φώτα, είτε πυροσβεστικά ή αλάρμ σε περιοχή. Και ξαφνικά γίνεται μέρα. Δηλαδή η τεχνολογία υπάρχει και η χρήση αυτών των συστημάτων είναι πολύ σημαντική. Είμαστε την ίδια ώρα, από την ίδια τοποθεσία, από το ίδιο ύψος και μπορούμε να δούμε πολύ άνετα, πολύ καθαρά, πολύ ευκρινή όλα αυτά που θέλουμε να δούμε, όλα αυτά που θέλει να κρύψει η νύχτα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Κούτρα. Έχει περάσει αρκετά η ώρα, έχουμε παραβιάσει το πρόγραμμα. Πήρατε νομίζω μια μικρή γεύση για τη συμμετοχή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στον τομέα της έρευνα, στην έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, με συγχωρείτε. Προφανώς 34 έργα δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στο μία μισή ώρα που ήταν διαθέσιμη σήμερα εδώ. Απαιτείται πολύ πολύ περισσότερος χρόνος, αλλά αυτό που ίσως έχει ενδιαφέρον να συγκρατήσουμε όλοι μας, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, η οποία στον τομέα της έρευνας έχει το όνομα Ορίζοντας 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνουμε τις εργασίες της πρώτης μέρας του συνεδρίου. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και για την υπομονή σας όσοι τελικά παραμείνατε εδώ. Αύριο ξεκινάμε κανονικά, τηρούμε το πρόγραμμα και ξεκινάμε ακριβώς 10 παρά 4. Ευχαριστώ πολύ.